Αστρονομικό είναι το ποσό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησία ακινήτων που καλείται να πληρώσει ο πολιτιστικό αθλητικό οργανισμό Αγίου Νικολάου. Τα στελέχη του βρέθηκαν μπροστά σε ευνηδιαστικέ εξελίξει, όπω υποστηρίζουν μια δυσβάστα χτιόφιλη, η οποία θα πρέπει να πληρωθεί κατάσχεση προσωπικών λογαριασμών και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Κοιτάξτε, τα ποσά έχουν κατανεμηθεί και είναι τουλάχιστον πάνω από ένα εκατομμύριο. Έχουν κατανεμηθεί σε πρόσωπα και στο δημοτικό οργανισμό. Το αντιμετωπίζουμε συλλογικά, αλλά ξέρετε ότι όταν συμμετέχει στα κοινά και είσαι πρόεδρο στους οργανισμούς ή πρώην πρόεδρο και σου έρχεται αυτό το ποσό, του δεσμεύει του λογαριασμού και σου κάνει και κατάσχεση, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αντιλαμβάνετε ότι ανοίγει ένα τεράστιο ζήτημα. Εάν ξεκινήσουμε, α πούμε, για τον Άγιο Νικόλαο, η ετήσια. Χρέωση του έμφυου ήταν 120.000. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δυσθεώρητα ύψη. Σύμφωνα με το προεδρείο του Παοδάν, βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη σε ομοιρία για ένα θέμα το οποίο θεωρήθηκε ότι είχε τακτοποιηθεί. Στο στόχαστρο βρέθηκε η παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε σωματεία, η οποία έγινε χωρί εισπράξει και έσοδα όπω υποστηρίζει ο οργανισμό, αλλά στην οποία δόθηκε διαφορετική ερμηνεία. Πρέπει να είμαστε μοναδική οδήμο που ε, αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Ε, Παρόλε τι διαβεβαιώσει του Υπουργείου Οικονομικών ότι δεν τίθεται ζήτημα και ότι θα προχωρήσει η τροπολογία, ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι σε μια μέρα ότι έχουν κατασχεθεί λογαριασμοί μα. Στι δικόφανεί που έκανε το Υπουργείο αναφέρθηκε ότι υπάρχουν παραχωρήσει σε νομικά πρόσωπα, που είναι οι σύλλογοι, που είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε ώστε να μπορούν να συμμετέχουν να πάρουν την αθλητική του αναγνώριση. Αυτό το εκλάβανε ω μίστοση ή ό,τι τέτοιο, το οποίο είναι μηδενικό. Είναι χώροι πολιτισμού, δηλαδή είναι κοινοφελη και κοινόχρηση χώροι και όσο του δεν πρέπει να πληρώνουν έμφυα. Βαθύτατα ενοχλημένο για τι καφενιακέ συζητήσει που κάνουν πάρτι, όπω είπε, εμφανίστηκε ο Λευτέρη Ραφαϊλάκη, ο οποίο διευκρίνησε ότι ήταν άμυστο και είχε λάβει μόνο 7 μήνε έξοδα παράσταση και πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντα. Αφού για περισσότερο από έναν χρόνο οι αρμόδιοι μα δούλεψαν κανονικά, μέρο του χρέου πέρασε στα φυσικά πρόσωπα που διετέλεσαν πρόεδροι το 2019 και το 2020, δηλαδή εμένα και τον Χάρη. Το αποτέλεσμα είναι ότι από την προηγούμενη εβδομάδα ζούμε με δεσμευμένου όλου μα τραπεζικού λογαριασμού και δυσκολευόμαστε. Το θέμα έφτασε ω την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η οποία κάνει λόγο για απαράδεκτε και παράλογε ενέργειε του Υπουργείου Οικονομικών, θέτοντα το θέμα στην ΚΕΔΕ και ζητώντα άμεση επίλυση μέσω τροπολογία. Δηλαδή, χρειάζεται, όπω είπα και προηγουμένω, μια ισχυρή πολιτική βούληση, θέληση, ούτω άμεσα με μια τροπολογία, ήδη συζητείται νομοσχέδιο τη αυτοδιοίκηση στη Βουλή, όπου μπορεί και τώρα ακόμα και αύριο, ακόμα και μεθαύριο, να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Αύριο έχω ραντεβού με τον Γενικό Γραμματέα τη ΣΚΕΔΕ και με την Νομική Σύμβουλο, ώστε να κοινοποιήσουμε και σε αυτού το ζήτημα που προκύπτει. Στο πλευρό του ΠΑΟΔΑΝ τάχθηκε ο Σύλλογο Εστίαση και Διασκέδαση Αγίου Νικολάου, που υποστηρίζει ότι θα πράξει ό,τι ζητηθεί μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, ώστε η πόλη να μη τίποτα στη διάρκεια των γιορτών.